Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, με ένα άκρο συνταρακτικό επεισόδιο θα τελειώσει ο τρίτος κύκλος της σειράς. Μέχρι όμως το μεγάλο φινάλε, οι ήρωες αναμένεται να περάσουν από 40 κύματα. Ο Δημοσθένης είναι έξαλλος επειδή αναγκάστηκε να υποχωρήσει απέναντι στον Παρασκευά, ο οποίος με τη σειρά του κάνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα με την Ειρήνη, ώστε να θέσει σε νέες βάσεις τη σχέση τους. Την ίδια στιγμή η Αμαλία κάνει απέλπιδες προσπάθειες για να προσεγγίσει και πάλι τον Ισίδωρο, εκείνος όμως είναι ανένθετος. Ο γάμος τους έχει λήξει οριστικά. Μάλιστα, εκείνος οργισμένος με τη γυναίκα του, ζητάει από τον Λυκούργο να βρει έναν τρόπο ώστε να σπάσει το προγαμιαίο συμβόλαιο που είχαν υπογράψει. Η Αμαλία σοκάρεται όταν το μαθαίνει, αλλά δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τα όπλα τόσο εύκολα. Κάποιος προσπαθεί να ληστέψει την Αριάδνη και ευτυχώς την κρίσιμη στιγμή παρεμβαίνει ο Γιώργης και τη σώζει. Εκείνη νιώθει ανακούφιση. Στο μεταξύ, το βιβλίο της Μαρίας κυκλοφορεί και όλοι νιώθουν ανυπεράσπιστοι μπροστά στις αποκαλύψεις. Το βιβλίο Φωτιά βγάζει τάπλητα πολλών στη φόρα την ίδια ώρα που η Αρετή και η Κούλα ετοιμάζονται πυρετοδός για το γάμο της Αθηνάς. Η Αθηνά, από την άλλη, έχει χάσει το κέφι της λόγω του βιβλίου της Μαρίας, ενώ η μητέρα της είναι απαρηγόρητη. Για ακόμη μια φορά θα δούμε τον Ισίδωρο να ξεκαθαρίζει την Αμαλία ότι δεν πρόκειται να τηρήσει το συμβόλαιο. Η Χάιδο και η Βασιλική συμφωνούν να μετακομίσουν σε ένα άλλο σπίτι γιατί οι αναμνήσεις της βασανίζουν. Την ίδια στιγμή, τα σύννεφα στη σχέση της Ισμήνης με τον Κωνσταντίνου πυκνώνουν. Οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι είναι πλέον καθημερινότητα. Εκείνη απαιτεί από τον άντρα της να απολύσει τη γραμματέα του, εκείνος όμως έχει πεισμώσει. Εξοργίζεται με τις κατηγορίες της, αλλά και επειδή δείχνει να μην τον εμπιστεύεται. Αρνείται λοιπόν να απολύσει τη Σοφία και αυτό προκαλεί μεγάλη ένταση ανάμεσά τους.